Το καλλιεργητικό κόστος αυξάνεται διαρκώς σε νέα δυσθεώρητα ύψη. Για το θέμα μίλησε στην τηλεόραση του Σέντερ ο αγρότης Μάκης Ζουμπλιός. Με όλα τα προβλήματα που επακολούθησαν από το Μάρτιο ως και σήμερα, παρατηρείται το εξής φαινόμενο: να ξυλώνονται επιτοπλίστων αμπελώνες, χωρίς βέβαια και αυτό να υπάρξει κάποιος συγκεκριμένος προγραμματισμός στο τι είδος καλλιέργειας θα μεταφυτευτεί το χωράφι, το οποίο θα παραμείνει ανενεργό για κάποιο χρονικό διάστημα. Και γενικά υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα εδώ στην περιοχή, ύστερα από αυτό το μεγάλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε με τα απόλυτα σταφύλια εδώ και αρκετό καιρό. Και δυστυχώς υπάρχει προβληματισμός και για το τι θα καλλιεργηθεί και πώς, με τι χρήματα θα συνεχίσει ο κόσμος να παραμείνει στον πρωτογενή τομέα. Γιατί όλα αυτά περιλαμβάνουν και έξοδα, αγορές, λοιπάσματα, φυτά, εγκαταστάσεις, όλα αυτά χωρίς λεφτά στην τσέπη ξεκινάνε να γίνονται. Κοιτάξτε, είναι η δεύτερη σχετικά χρονιά που είναι λίγο δύσκολα με την ελιά, γιατί ακολούθησε και το 21 με τον Παγετό, ο οποίος επηρέασε πολλά κτήματα. Αλλά και δυστυχώς το 22, το οποίο φαινόταν μια πολύ καλή χρονιά για την ελιά, αλλά εννοώ δηλαδή ως προς το ΝΑΣ, ήταν μια εξαιρετική χρονιά. Δυστυχώς αυτά τα προβλήματα μας πήγανε χρόνια πίσω. Και εννοώ χρόνια πίσω, διότι φέτος θα υπάρξουν πολλές περικοπές ως προς τα λοιπάσματα που μπορεί να επηρεάσουν και το επίπεδο της παραγωγής, το τονάζ, αλλά και την ποιότητα. Βέβαια, σε αυτό θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και οι τιμές των λοιπασμάτων στο επόμενο χρονικό διάστημα.